Καλησπέρα σε όλους, caracoltv.com. Είμαστε σήμερα με έναν DJ πραγματικά διεθνή, Έλληνας, DJ Ajax, σωστά? Σωστά. Λοιπόν, Νίκο, πες μας λίγο την ιστορία σου, πώς ξεκινάς, πού βρίσκεσαι, γιατί είσαι στην Κολομβία, πώς έχεις φτάσει στην Κολομβία και πότε γενικά ξεκίνησε όλη η ιστορία για σου με τη μουσική. Είναι βασικά, ευχαριστώ που με έχετε εδώ πέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασικά είναι μια μεγάλη ιστορία. Στην αρχή έμενα Καναδά και ένας φίλος μου έπαιζε μουσική, ήταν DJ. Και έπαιζε μια φορά και τον βλέπω και με μεθαίνει λίγο και μου άρεσε. Και από εκεί άρχισα να παίζω για 10-20 άτομα. Και από εκεί όταν πήγα μετακόμισα στην Χιλή, άρχισα να βλέπω στα producer, πώς να φτιάξω μουσική και όλα αυτά. Okay. Έβλεπα στα YouTube tutorials. Έψαχνα πώς να φτιάξω μουσική, όλα αυτά και πέτυχε. Και μετά από εκεί πέρα άρχισα να φτιάχνω καλή μουσική. Άσα, καλύτερη μουσική από πριν και τη στέλνω στην ομάδα που έχω εγώ τώρα, Preview Productions και Feel the Club. Και μαζί έχουμε φτιάξει μια καλή ομάδα που από εκεί τα στείλουμε στους μεγαλύτερους DJs, όπως DaVinci Vegas Like Mike, και τους αρέσανε. Και από εκεί αρχίσαμε να κάνουμε tour μαζί τους. Και στην Κολομβία είναι η τρίτη φορά που έχω έρθει, επειδή έχω ξαναπαίξει εδώ, σε Cali και στην Μπογκοτά. Με τον Dimitri Vegas και Like Mike. Και είναι ωραία κάθε φορά που έχουμε τόσο κοντά. Έχεις παίξει με ονόματα μεγάλα, με ονόματα πολύ γνωστά στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Πώς είναι αυτή η εμπειρία, οι γνώσεις που κάθε φορά βγάζεις από κάθε συνεργασία? Είναι βασικά κάτι πάρα πολύ ωραίο, επειδή όταν τους γνώρισα την πρώτη φορά, τον Dimitri Vegas και τον Mike και τον Tiesto και όλους αυτούς, στην αρχή ήμουν λίγο σαν. Ήμουν λίγο φοβισμένος. Έλεγα, παιδιά, είμαι φαν σου και τώρα θα παίξω μαζί σου. Αλλά και μετά όμως, εντάξει, είμαι φίλοι και είναι κάτι πολύ ωραίο επειδή τους βλέπεις πόσο σκληρά δουλεύουν και σε κάνουν να δουλεύεις και ακόμα πιο δυνατά. Και αυτό σου δίνει γνώσεις και με έχει αφήσει να κάνω και το δικό μου show τώρα που κάνω Κολομβία. Okay. Είσαι 18 χρονών, έτσι. 19. 19 χρονών. Μικρούλης. 19 χρονών και έχει συνεργαστεί. Όπως είπες, DJ Tiesto, Dimitri Vegas. Έχω παίξει μαζί τους, έχω παίξει και με τον Afrojack, Nervo, τον Diablo. Η λίστα πάει. Έχεις ξεκινήσει, πιστεύω, υπερβολικά καλά στο χώρο σου. Εντάξει, έχω μια καλή ομάδα εδώ και μια καλή ομάδα στην Ελλάδα που λέγεται Candy Cane. Okay. Είναι μια καλή ομάδα που μαζί γίνονται πολλά πράγματα. Πώς τα πας με τη γλώσσα, ισπανικά, αγγλικά, λοιπόν, Λατινική Αμερική? Πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά τα αγγλικά δεν είναι πολύ αναπτυγμένη. Ο κόσμος δεν μιλάει τόσο πολύ και εύκολα. Αλλά εσύ πώς τα πάνε τα ισπανικά γενικά με την επικοινωνία? Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ στην αρχή τα αγγλικά είναι η πρώτη μου γλώσσα, επειδή έμενα Αμερική, Καναδά. Και μετά όμως, επειδή η μητέρα μου είναι από Βενεζουέλα, έμαθα και τα ισπανικά. Και εντάξει, έμενα και 2 χρόνια Χιλή και από εκεί τα έμαθα τα ισπανικά. Έχεις και τα ελληνικά, εντάξει, επειδή μένω Ελλάδα. Και ξέρω και γαλλικά, επειδή πήγα σε γαλλικό σχολείο. Οπότε λίγο τα ψιλομπερδεύω, αλλά είναι και καλό, επειδή όταν παίζω με άλλους DJs από άλλες χώρες, δεν υπάρχει πώς να μην τους μιλάω. Υπάρχει τρόπος να. Η αγγλικά, η γαλλικά τα βρίσκουμε. Ωραία, ωραία, υπέροχα. Ας μιλήσουμε λίγο για το Tropical Fest, για το event που είσαι εδώ πέρα στην Κολομβία. Θα είστε σε 6 πόλεις. Σε 7 βασικά. Σε 7 πόλεις, ναι. Okay. Για πες μας λίγο σχετικά για το Tropical Fest. Βασικά έχουμε συνεργαστεί με το Tropical Cocktails που μαζί έχουμε κάνει ένα ωραίο show, ένα tour που λέγεται Tropical Fest. Okay. Είναι και ωραίο επειδή τόσες φορές έχω παίξει με Dimmy και Mike, Steve Aoki, όλους αυτούς, πάντα τους άνοιγα. Ήταν δικό του show. Αλλά αυτό μαζί έχουμε κάνει ένα νέο concept που είναι ένα show μοναδικό για την Κολομβία. Είναι νέα visuals, νέα μουσική. Νέα πυροτεχνήματα, τα νέα τα πάντα. Μόνο η Κολομβία. Γι' αυτό είμαι πολύ. I'm very excited. Νίκο, πες μας για το όνειρά σου. Γιατί 19 χρονών, έχεις συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα. Έχεις φέρει, όσον αφορά εδώ στην Λατινική Αμερική, έχεις φέρει μια καλή βόλτα. Μέχρι πού θες να φτάσεις, τι ονειρεύεσαι, τι θες να πετύχεις? Εντάξει, εγώ το όνειρά μου είναι πάρα πολύ ψηλά. Βασικά θέλω να φτάσω στο να γίνω ο καλύτερος στον κόσμο. Όχι μόνο ο καλύτερος στον κόσμο, όμως να γίνω ο καλύτερος και να έχω ένα lasting legacy. Με μουσική, με το όνομα και όλα.
και αυτό γίνεται με τη χάρη από την καλή ομάδα που έχω. Και το όνειρά μου είναι βασικά όχι μόνο να κάνω ηλεκτρονική μουσική, να κάνω και μουσική για ταινίες, για orchestras, για πάρα πράγματα. Βασικά με τη μουσική. Okay. Πώς ξεκίνησε, πώς έφτασες να λέγεσαι Ace Jax? Δώσε μας λίγο πώς βγήκε το όνομα. Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή και είναι πολύ δύσκολη. Επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα. Εγώ παλιά ήμουν με ένα φίλο που λέγεται Άγγελο, και αυτός Έλληνας από το Montreal, και είχαμε πει Ace Jax επειδή αυτός του άρεσε το όνομα Ace και μου άρεσε το όνομα Jax. Και μείναμε μαζί. Okay. Ace Jax. Ace-Jax. Και εντάξει, μετά εγώ τώρα μόνος μου είμαι. Αλλά έτσι κόλλησε το όνομα Ace Jax. Είναι ένα ωραίο όνομα, πιστεύω, που λίγοι το έχουνε.